Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Ευαγγελία Τζάνη, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κυρία Τζάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, κυρία Τζάνη, τι έχουμε τώρα? Δεν θα μιλήσουμε για την πανδημία. Θα πούμε και δύο πράγματα για την πανδημία. Αλλά τι έχουμε τώρα? Ευλογιά των πιθήκων. Τι είναι αυτό? Καταρχάς, πώς μας προέκυψε αυτό? Δικαιολογείται όλη αυτή η παγκόσμια ανησυχία με 100 κρούσματα, σοβαρά κρούσματα παγκόσμια? Τι λέτε, αν κάνατε ένα πρώτο σχόλιο, τι θα λέγατε? Νομίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να κάνουμε σαφές ότι πρόκειται για ένα παλαιό νόσημα. Ένα νόσημα που είναι γνωστό στην ιατρική κοινότητα, ναι, και το για κάποιες χώρες της Αφρικής θεωρείται ενδημικό. Υπάρχει εκεί μια σταθερή παρουσία του νοσήματος αυτού. Και γιατί έχουμε αυτή τη μετάδοση στην Ευρώπη και την έξαρση σε αυτή τη φάση, στο βαθμό που αυτό μπορεί να θεωρηθεί έξαρση? Αυτό λοιπόν είναι έξαρση. Όταν έχουμε ανίχνευση του νοσήματος αυτού και του ιού σε χώρες που δεν είναι ενδημικές, ακόμη και το ένα κρούσμα θεωρείται έξαρση, κύριε Ντόκα. Μάλιστα. Γιατί είναι πνευματικό νόσημα. Άρα λοιπόν ορθώς υπάρχει ένα συναγερμό στο επίπεδο των αρχών. Ένα συναγερμό στο επίπεδο της επιδημιολογικής επιτήρησης. Αυτοί που οφείλουν να ανησυχούν, ορθά κάνουν και ανησυχούν. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με μια επιτήρηση και μια εντατικοποίηση της επιδημιολογικής καταγραφής, η οποία και φέρνει και μια καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς γίνεται στην Ευρώπη. Αυτό βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχουμε συσσόρευση κάποιων περιστατικών σε τρεις χώρες. Είναι στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Με επιστροφή όμως αυτής της πληροφορίας καθημερινά, η τελευταία μεγάλη ενημέρωση σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ήταν προχθές, η οποία καταδεικνύει ένα φαινόμενο εν εξελίξη. Τι μας ανησυχεί και τι δεν μας ανησυχεί, κύριε Ντόκα? Ξεκινήσουμε με ότι δεν μας ανησυχεί. Δεν μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε ένα παθογόνο που δεν είναι τόσο μεταδοτικό με αυτό που είχαμε πολύ πρόσφατα ζήσει και ζούμε με τον κορονοϊό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε τη δυναμική εξάπλωσης η οποία είδαμε να συμβαίνει στη χώρα μας και στον κόσμο τους τελευταίους μήνες. Έχουμε επίσης ένα παθογόνο το οποίο είναι γνωστό. Έχουμε μία νόσηση η οποία έχει συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι γνωστά στις αφρικανικές αυτές χώρες και υπάρχουν και παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης. Άρα λοιπόν δεν είμαστε στα τυφλά. Τι μας ανησυχεί? Μας ανησυχεί το γεγονός ότι ένα νόσημα που ήταν περιχαρακωμένο εδώ και αρκετά χρόνια στην Αφρική, σε συγκεκριμένες περιοχές και που είχαμε μικροεξάρσεις. Μικροεξάρσεις είχαμε και το 2018 και το 2019, μεμονωμένα κρούσματα σε πολύ μικρό αριθμό από γνωστές καταγραφές. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι σε σχέση με το 1, 2, 3 κρούσματα που είχαμε τώρα, βλέπουμε δεκάδες κρούσματα να συσσωρεύονται. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό, κύριε Αντζάνη? Φαίνεται ότι υπάρχει μία είσοδος του παθογόνου αυτού σε χώρες ευρωπαϊκές, στις οποίες λόγω της αργής μετάδοσης και του συγκεκριμένου τρόπου μετάδοσης του παθογόνου αυτού, άρχισε να φανεί το θετικό σήμα αυτό που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή φαίνεται ότι το παθογόνο αυτό επέδραμε στους πληθυσμούς της Ευρώπης και στις χώρες που ανέφερα και σε άλλες χώρες προφανώς, με αργό ρυθμό, με πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, μολύνοντας αραιά άτομο άνθρωπο από άνθρωπο, για να έχουμε τώρα αθρηστικά τα κρούσματα αυτά που έχουμε. Όπως και να έχει όμως, το γεγονός ότι πιθανότατα δεν έχουμε μπροστά μας μια πανδημία με τους όρους που τους είδαμε, κύριε Τόκα, τους τελευταίους μήνες και που το θεωρούμε ούτως ή άλλως απίθανο για οποιοδήποτε άλλο παθογόνο, χρειάζεται πολύ μεγάλη σημασία να ενημερωθούν οι πολίτες ως προς τον τρόπο μετάδοσης και ως προς την ύπαρξη αυτού του νοσήματος εκεί που δεν θα το περιμέναμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί ξέρουμε ότι μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων θα έχουμε και πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα μετακινήσεων, έχουμε πολλά ταξίδια σε πολλά μέρη του κόσμου και επιπλέον έχουμε και πολύ μεγάλη κοινωνική και τουριστική δραστηριότητα. Πώς κολλάει να πούμε, κυρία Τζάνη, να πούμε πώς κολλάει? Είπατε ότι έχει χαμηλή μεταδοτικότητα. Να πούμε πώς κολλάει αυτός ο ιός, με επαφή, δέρμα? Ακούω ότι δέρμα με δέρμα ή με ανταλλαγή σωματικών υγρών. Και σε κάθε περίπτωση κολλάει όταν έχουν αναπτυχθεί συμπτώματα, όχι πριν τα συμπτώματα όπως η COVID. Ακριβώς.
η γνώση που έχουμε μέχρι τώρα, ναι, κύριε Ντέκο, για τα περιστατικά που έχουμε δει είναι περιορισμένη. Άρα τι κάνουμε, κλέβουμε γνώση από τα περιστατικά της ευλογιάς των μυθίκων που παρακολουθούνταν όλα αυτά τα χρόνια στις χώρες που ήταν ενδημικοί. Άρα λοιπόν είμαστε επιφυλακτικοί ως προς την τελική κλινική εικόνα που μπορεί να τροποποιηθεί. Ξέρουμε ότι η μετάδοση κυρίως γίνεται μέσα από το δάγκωμα άγριων ζώων, όπως και με τη βρώση ομού κρέατος άγριων ζώων, ζώων που έχουν μολυνθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους συμπολίτες μας θα επιλέξουν να ταξιδέψουν σε ενδημικές χώρες και οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν και να έρθουν πριν σε επαφή με τις επιτροπές υγείας και τις αντίστοιχες μονάδες υγείας, ώστε να ξέρουν τι θα κάνουν. Mm-hmm. Πολλές χώρες αυτή τη στιγμή στον κόσμο προτείνουν οι άνθρωποι αυτοί να πάνε εμβολιασμένοι κατά της ευλογιάς, που δεν είναι και αυτό, και θα συζητήσουμε τεχνικά ποιες προκλήσεις έχει αυτό. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν προγραμματισμένα για τους επόμενους μήνες ταξίδια σε χώρες που είναι ενδημικές για την ευλογιά των πυθίκων, όπως και σε χώρες που θα γίνουν ενδημικές, mm-hmm, με βάση τις καταγραφές που θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα πρέπει πριν κάνουν το ταξίδι τους να έρθουν σε επαφή για τα επιπλέον μέτρα που πρέπει να πάρουν. Τώρα, σε χώρες, ξέρουμε όμως ότι η μετάδοση μπορεί να συμβεί και από τη στενή σωματική επαφή. Mm-hmm. Μέχρι τη στενή σωματική επαφή, και αυτό έχει σημασία επίσης, για την μετάδοση, συμπεριλαμβάνεται και η επαφή που προκύπτει από τη σεξουαλική επαφή. Mm-hmm. Θεωρούμε δηλαδή ότι η ευλογιά των πυθίκων μπορεί να μεταδοθεί και μέσα στο πλαίσιο της σεξουαλικής επαφής, όχι όμως με τον τρόπο που μεταδίδονται τα κλασικό σεξουαλικό μεταδιδόμενα νοσήματα. Θέλει παρατεταμένη σωματική επαφή, επαφή με υφάσματα που έχουν χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους και τα επί μακρό και μεγάλο χρονικό διάστημα, παρατεταμένα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ότι θα πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός στις στενές επαφές, αλλά και στις σεξουαλικές επαφές, οι οποίες θα συμβούν σύντο χρόνο. Σεξουαλικές επαφές, είναι περισσότερο μεταδοτικός αυτός ο ιός σε ομοφιλοφιλικές επαφές? Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Ντόκα, που εμπεριέχει μεγάλο βαθμό μεροληψίας, και όλοι οι οργανισμοί, οι παγκόσμιοι ρυθμιστικοί οργανισμοί, είναι πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση αυτών των χαρακτηριστικών. Είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με τον ιό στην Ευρώπη σε πολύ χαμηλούς αριθμούς προέρχονται από κοινότητες, αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως ομοφυλόφιλοι. Μάλιστα. Όμως, έχουμε με την HIV, κύριε Ντόκα, mm-hmm, ο ιός δεν περιορίζεται στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Έτσι. Είναι η σεξουαλική επαφή εκείνη που καθιστά έφορο το περιβάλλον της μετάδοσης. Άρα λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο συζητάμε το δημογραφικό χαρακτηριστικό της ιδιότητας αυτών των ανθρώπων και της δήλωσής τους ως ομοφυλόφιλοι είναι για να ενημερωθούν οι αντίστοιχες κοινότητες, κύριε Ντόκα. Και όχι για να στιγματιστεί η συμπεριφορά αυτή. Κατανοώ. Άρα, λοιπόν, απόλυτα, και είναι ολόσωστο. Θνητότητα έχει πολύ μικρότερη από την COVID-19, έτσι? Ναι, έχει όμως αναγνωρίσιμη θνητότητα, ειδικά σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ηλικιωμένοι, παιδιά, σε εγγύους. Ακόμη δεν ξέρουμε πολλά, κύριε Ντόκα. Είναι πολύ νωρίς για να διατυπώσουμε αριθμητικά, mm-hmm, την νοσηρότητα και τη θνητότητα. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή και όπου οφείλει ο πολίτης να γνωρίζει είναι η ενημέρωση, ώστε να μην είναι ευάλωτος στην παραπληροφόρηση. Αυτό το οποίο επίσης λόγω της πανδημίας είμαστε πια ευάλωτοι είναι η παραπληροφόρηση, ότι δηλαδή υπάρχει το συγκεκριμένο νόσημα, αυτά είναι τα κλινικά του χαρακτηριστικά, προσέχουμε τα ταξίδια μας, προσέχουμε τη σεξουαλική μας συμπεριφορά, και εάν αναπτύξουμε συμπτώματα που είναι συμβατά με την κλινική αυτή νόσο, θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούμε στο γιατρό μας και εκείνος ξέρει τι θα κάνει. Μάλιστα. Εμβολιασμοί τώρα. Υπάρχει εμβόλιο για την ευλογιά? Υπάρχει εμβόλιο και για την ευλογιά των πυθίκων? Εμβόλιο για την ευλογιά των πυθίκων. Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είχαν γίνει μέχρι μια προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια πρακτική χρησιμοποιεί το εμβόλιο της ευλογιάς. Μάλιστα. Το οποίο όμως είναι ένα εμβόλιο, κύριε Ντόκα, το οποίο δεν υπάρχει στα φαρμακεία όπως έχουμε πολλά άλλα εμβόλια.
ανήκει σε εκείνη την κατηγορία ειδικών εμβολιαστικών σχημάτων, τα οποία θα πρέπει να έρθει κανείς σε επαφή με κρατικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας για να ρυθμιστεί αυτό. Προστατεύει αυτό το εμβόλιο σε ένα βαθμό από την ευλογιά των πυθίκων, έτσι? Ναι. Έχει φανεί από εμπειρικά δεδομένα, όχι από πειραματικά δεδομένα σε μεγάλο βαθμό, ναι, από εμπειρικά και επιδημιολογικά δεδομένα, ότι προστατεύει. Να θυμίσω ότι στην Ελλάδα ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς διεκόπη, σταμάτησε το 1980, μάλιστα, έχοντας όμως ήδη υπάρξει σε φθήνουσα πορεία αρκετά χρόνια πριν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι μεγαλύτερες ηλικίες και όσοι έλαβαν τότε το εμβόλιο, που το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού το έλαβε, είναι προστατευμένες ως προς το βαθμό εκείνο που έχουν ακόμη ενεργό ανοσία, δηλαδή άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, πολύ μεγάλης ηλικίας, και εκεί μπορούμε να έχουμε φθήνουσα ανοσία. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ο ενεργός ελληνικός πληθυσμός δεν είναι ικανά προστατευμένος, κύριε Ντόκα, εμβολιαστικά. Μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα εμβολιασμών το επόμενο διάστημα, θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει ένα πρόγραμμα εμβολιασμών οριζόντιο? Τι λέτε? Όχι, στην παρούσα φάση για τις επόμενες εβδομάδες δεν έχουμε, με τα σημερινά δεδομένα, ναι, πάντα, ναι, δεν έχουμε ένδειξη για μαζικό εμβολιασμό. Έχουμε όμως ένδειξη για διαθεσιμότητα του εμβολίου, ότι το εμβόλιο αυτό από εκεί που ήταν μια σύνθετη διαδικασία να καταστεί διαθέσιμο, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο για όπου θα χρειαστεί. Και αυτό θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, ήδη υπάρχουν σε mm-hmm. ευρωπαϊκό επίπεδο η κινητοποίηση αυτή, και επίσης θα πρέπει να ξεκινήσει ο εντατικός έλεγχος της ανίχνευσης και της απομόνωσης. Τώρα εδώ είναι ένα άλλο επιστημονικό ζήτημα, κύριε Ντόκο, ναι, ναι, πόσο θα διαρκεί αυτή η απομόνωση. Ήδη υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλουν 21 μέρες το βαθμό της απομόνωσης. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως αυτό, καθώς τα περιστατικά εξελίσσονται. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε μια αξιόπιστη επιδημιολογική και κλινική εικόνα για το καινούριο αυτό παθογόνο. Τώρα, όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και δημόσια, την κάνουμε δικαιολογημένα, αιτιολογημένα, πρέπει να την κάνουμε για αυτόν τον ιό, ή είμαστε κοινωνικά, έχουμε αποκτήσει μια υπερευαισθησία κοινωνικά μετά τα 2 χρόνια της απόλυτης ταλαιπωρίας της COVID-19, έχουμε γίνει πιο ευαίσθητοι και συζητούμε υπερβολικά τέτοια ζητήματα? Τι λέτε, αν κάνατε μια κριτική σε αυτό, τι θα λέγατε? Νομίζω, κύριε Ντόκο, ότι πάντα θα υπάρχει ένας βαθμός υπερβολής, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις. Μέχρι τώρα την υγεία μας σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέχρι πριν την πανδημία, θα έλεγε κανείς ότι υποεκπροσωπούνταν. Σωστό. Ναι, ναι. Ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα χρονικό πλαίσιο που τα αντανακλαστικά αυτής της ενημέρωσης έγιναν πάρα πολύ έντονα. Αυτό που έχει σημασία είναι να ενημερωνόμαστε. Και αυτό που έχει, για να μπορούμε αφενός με να μην είμαστε ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση, όπως ανέφερα πριν, αλλά κυρίως γιατί η ενημέρωση η ίδια είναι ο πυρήνας της ψυχραιμίας, κύριε Ντόκα. Mm-hmm. Ότι όταν γίνεται ορθά ενημερωμένος, δεν έχει λόγο να φοβάται. Και νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση, η εκτροπή προς το φόβο, είναι κάτι που δεν μπορεί να λειτουργεί πια ως μέτρο. Τώρα, όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα, κάνετε την εκτίμηση ότι θα ξανασχοληθούμε με ξεχασμένες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ασθένειες, λόγω κλιματικής αλλαγής, ή μπορεί να γίνει μια τέτοια εκτίμηση? Έχετε απόλυτο δίκιο. Λόγω της κλιματικής αλλαγής υπάρχει τεκμηριωμένη μελέτη παγκόσμια, κύριε Ντόκα, που λέει ότι θα έχουμε ανάδυση νέων παθογόνων. Υπάρχουν μελέτες αποτίμησης της επικινδυνότητας, δηλαδή είναι πολύ όριμο το πεδίο αυτό της έρευνας ως προς το τι μέλη γενέστε. Ως προς την ασφάλεια τροφίμων. Έτσι, δηλαδή, ναι, όταν η πίδα παροχής τροφίμων εκτείνεται παγκόσμια πια, αν δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες σε όλες τις χώρες του κόσμου, θα έχουμε προβλήματα, είτε από παθογόνα είτε από διαρροές χημικών παραγόντων. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν αναμένουμε, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι εδώ δεν είναι ζήτημα του πολίτη, κύριε Ντόκα, είναι ζήτημα της πολιτείας. Έτσι. Η πολιτεία θα πρέπει να έχει ένα όριμο σύστημα, όχι μόνο επιδημιολογικής καταγραφής, αλλά και πρόημων μέτρων δημόσιας υγείας, τα οποία θα προστατεύουν μερίδες του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες, ομάδες του πληθυσμού mm-hmm. που είναι πιο ευάλωτες, ή και ολόκληρο τον πληθυσμό αν χρειαστεί.
Άρα θα συνεργαζόμαστε σε μόνιμη βάση, κυρία Τζάνη, δημοσιογράφοι με λοιμοξιολόγους. Πείτε μου εάν η οξία υπατήτιδα είναι σε ύφεση, για την οποία συζητούσαμε πριν λίγο καιρό. Είναι σε ύφεση. Σε σχετική ύφεση αριθμητικά, mm-hmm. αλλά όμως πρέπει να αφήσουμε ακόμη αρκετό χρόνο, κύριε Ντόκα, γιατί ξέρουμε ότι όταν αναδύονται νέες νοσολογικές οντότητες, λόγω της εγρήγορσης που υπάρχει στην αρχή, υπάρχει μια τάση όχι λανθασμένης διάγνωσης, αλλά υπάρχει μια τάση συσσόρευσης περιστατικών. Ναι. Επιδημιολογική επιτήρηση ατονή και πρέπει να το δούμε σε όλη την ευρύτητα του χρόνου mm-hmm. για να μπορούμε να ξέρουμε αν η ύφεση αυτή πραγματικά έχει τη ρίζα της στην άρση του παθογόνου, έτσι, του παράγοντα εκείνου που πυροδότησε αυτή τη διαδικασία. Πάντως φαίνεται ότι πυροδοτήθηκε αυτή η έξαρση από μικροεπιδημίες, μικροεξάρσεις, να το πω έτσι, του αδενοϊού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Θα το δούμε όμως και εδώ αναμένουμε ο χρόνος να μας δείξει... Κατανοώ το σκεπτικό σας. Κλείνουμε πανδημία. Τελευταίο θέμα η πανδημία. Καλό είναι αυτό που το συζητάμε τελευταία. Να πω τους αριθμούς της πανδημίας και στην Ήπειρο έχουμε λίγα κρούσματα. 72 κρούσματα, 32 από αυτά στα Γιάννενα, 22 στην Άρτα, Θεσπρωτεία 11, Πρέβεζα 7. Συνολικά στη χώρα 2.235 κρούσματα. 151 συμπολίτες είναι διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή. Έχουμε 21 θανάτους όμως, δεν είναι μικρός ο αριθμός. Κάθε μονάδα αυτού του αριθμού είναι μια τραγωδία, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω αυτό. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει αποκλιμάκωση. Το καλοκαίρι έχω την αίσθηση, εσείς θα μας πείτε, θα υπάρξει μεγαλύτερη, αλλά το φθινόπωρο, τι λέτε, κύριε Τζέ. Κύριε Ντόκα, το παγκόσμιο γίγνεσθε δεν είναι υπέρ του ήπιου καλοκαιριού. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποια εκρηκτική αύξηση. Mm-hmm. Έχουμε εικόνες που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις χώρες της Αφρικής και από χώρες της Ευρώπης, στις οποίες έχουμε μία καινούρια αιχμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, κύριε Ντόκα, για τον πολίτη ο οποίος πρέπει να ρυθμίσει το δικό του επίπεδο κινδύνου. Είτε τα νούμερα στα Γιάννενα είτε 70, είναι 70. Με το μικρό αριθμό ελέγχων που γίνονται πια καθημερινά, είτε με μεγαλύτερα νούμερα, τώρα πια ο κάθε ένας από εμάς έχει ευτυχώς τη δυνατότητα να τροποποιήσει το προσωπικό του κίνδυνο προς το χαμηλότερο δυνατό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ένα μόνο σχόλιο, κύριε Ντόκα, και κατά χρώμα το ξέρω το χρόνο σας. Ότι κάντε πριν το, ναι. από μερικές εβδομάδες λέγαμε ότι η τέταρτη δόση είναι σαφώς προαιρετική, ότι είναι ένα δώρο που γίνεται στους ανθρώπους αυξημένου κινδύνου. Η τρέχουσα κατάσταση αυτή τη στιγμή και από τις καταγραφές των συναδέλφων της κοινότητας, αλλά και από την δυναμική του φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο, λέει ότι η τέταρτη δόση για τους ανθρώπους για τους οποίους έχει ένδειξη είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί αν θυμάστε, κύριε Ντόκα, συζητούσαμε αυτό το πράγμα, είναι καλύτερα να γίνει το Σεπτέμβριο κτλ. Η απάντηση με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας είναι ότι όποιος πρέπει και μπορεί να κάνει την τέταρτη δόση θα πρέπει να την κάνει άμεσα. Μάλιστα. Και να μην περιμένει το φθινόπωρο, λέτε εσείς. Το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε ένα κύμα. Εντάξει, όχι της έντασης, γιατί υπάρχει ο εμβολιασμός πλέον. Όχι της έντασης των προηγούμενων 2 ετών, αλλά μπορεί να έχουμε ένα κύμα. Αναμένουμε COVID. Κύματα και καινούργιες εξάρσεις, κύριε Ντόκα. Δεν μπορούμε απόλυτα να προβλέψουμε το συγχρονισμό ή τη χρονικότητά τους, γιατί το φαινόμενο πια είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις παραλλαγές, με ποιο τρόπο θα έχουμε επικρατήσεις και πότε. Άρα λοιπόν αναμένουμε εξάρσεις για τις οποίες ο καθένας από εμάς θα πρέπει να προστατευτεί αναλόγως. Κρατάω αυτό, κρατήστε το κι εσείς, η συνεργασία μας θα είναι μόνιμη, σε μόνιμη βάση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζάνη, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια. Τώρα, κύριε